κοιμήθηκε καθαρά Δευτέρα και θα φάμε κρέας. Το μεσημέρι. Ή τι θα φάτε. Ή ας πούμε, τι θα φάτε, ψάρι. Είσαι σίγουρος? Πού μας γράφεις? Πού είναι το θέμα? Είναι πια σαν ώρα, αλλά ένιωσα ότι ήμασταν. Κάμε εσύ την αρχή. Χαίρετε και πάλι. Καλωσορίζω τον εαυτό μου στην καινούργια σου εκπομπή. Thank you for having me. Thank you for coming. Ναι, νομίζω κάναμε μαζί ένα άνοιγμα. Γιατί ήταν η πρώτη μου συνέντευξη, όχι ως δημοσιογράφος, αλλά ως the interviewee. Και έχει περάσει από τότε ένας χρόνος. Ένας χρόνος. Σας συναντιόμαστε μετά από ένα χρόνο. Ναι. Στο ίδιο καναπέ. Στον ίδιο καναπέ έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Then I was losing my hair. Τώρα τα μεγαλώνω. I'm growing it back. Περάσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα δοκιμασία, η οποία μας έφερε μαζί με τα κακά, μας έφερε πάρα πολλά καλά. Εστιάζουμε σε εκείνο. Είμαι εδώ για να μιλήσω για πολλά πράγματα. I really appreciate το ότι μπορούμε να μιλούμε ανοιχτά. Ό,τι και αν γίνεται στη ζωή μας, σίγουρα μας κάνει νομίζω πιο δυνατούς. Τούτο που είπες και εσύ ότι κρατούμε τα θετικά, είναι μια διαδρομή που κρύβει πάρα πολλά, η διαδρομή της ζωής. Όμως το θέμα είναι να είσαι focus στο στόχο σου, όποιος και αν είναι, στα όνειρά σου. Και να παραμένεις ειλικρινής στο τι θέλεις και το τι είσαι. Ναι. Γιατί νομίζω οι φόρμες της κοινωνίας μας έχουν κάνει έτσι, υπάρχουν καλούπια. Και the minute που δεν χωρείς σε εκείνο το καλούπι, γίνεσαι ο άλλος, ο διαφορετικός, ο ξένος που δεν ανήκει και δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι είμαι από Ελλάδα και είμαι στην Κύπρο. Δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι μιλάω αγγλικά, ότι είμαι γκέι, ότι πέρασα καρκίνο, ότι είμαι δασκάλα. Νομίζω πρέπει να αγκαλιάσουμε όλες τις πτυχές του εαυτού μας και να παραμερίσουμε λίγο το τι μπορεί να θέλει ο ένας και ο άλλος. Γιατί νιώθω ότι the minute you don't fulfill what you want, όταν δεν μπορείς να φέρεις εις πέρας ή να ολοκληρώσεις αυτό το purpose που έχεις, μαραζώνεις από μέσα σου. Ναι. Και αυτό το πράγμα μπορεί να φέρει και αρρώστιες. Γιατί πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη της σκέψης, της ενέργειας και πρέπει εγώ, ας πούμε, πριν ένα χρόνο σου είπα ότι όταν ξύρισα τα μαλλιά μου, είδα μπροστά μου μια καινούρια Κατερίνα που χάρηκα που γνώρισα. Εξακολουθώ να είμαι πολύ περήφανη για αυτή την Κατερίνα, γιατί και με την στάθηκε σαν αφορμή η συνέντευξή μας να βγει προς τα έξω ένα θέμα που αγγίζει πολλούς ανθρώπους και να μπορέσω να δώσω. Έχεις πάρα πολλά θέματα ανοιχτά τώρα που μου So you pick. παρουσιάζεις. Θα πιαστώ όμως σε κάτι που είπες τώρα, ότι η δύναμη που έχουμε μέσα μας και η δύναμη που έχουμε μέσα μας, την οποία όμως θα πρέπει να αντιληφθούμε ή να την γνωρίσουμε όταν έρθουμε να αντιμέτωπη με μια κατάσταση, με μια κρίση, μια κρίσιμη στιγμή. Και εσύ ένιωσες το ειδικά τώρα που ήσουν αντιμέτωπη με θέμα με τον καρκίνο. Όταν δέχτηκα το τηλεφώνημα, ήμουν χαμέ και έκλαιγα. Δεν μπορούσα να χωρέσει ο εγκέφαλός μου το τι σήμαινε και τι σημαίνει. Η δύναμη προκύπτει από το να μένεις στο εδώ και στο τώρα. Και σίγουρα για μένα έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το να ασκείς ευγνωμοσύνη. Είναι σαν να βλέπεις ένα ποτήρι. Αν ένα ποτήρι είναι μισό, εσύ που το βλέπεις μισό, μισοάδιο λοιπόν, θα είσαι στενοχωρεμένος γι' αυτό. Αν εγώ το βλέπω μισογεμάτο, την ίδια κατάσταση, εγώ θα την βλέπω με ένα χαμόγελο και εσύ με μια θλίψη. Άρα έχει να κάνει με το πώς βλέπουμε τα πράγματα Ναι, πολλές και το που φορές. εστιάζουμε λοιπόν. Για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις ένα τέτοιο πρόβλημα, συνειδητοποιείς ότι όλα είναι πολύ εφήμερα και ότι τα πράγματα που στην ουσία σε απασχολούν και έδινες τόση πολύ ενέργεια και αναλωνώσουν σε τέτοιο βαθμό, Είναι τόσο μικρά είναι στο τόσο. τέλος. Είναι
Ασήμαντα. Είναι ασήμαντα. Δηλαδή, ακόμα, και έχει να κάνει και με τις ανθρώπινες επαφές. Δηλαδή, whether we like it or not, είτε το θέλουμε είτε όχι, είμαστε κοινωνικά όντα. Συναναστρεφόμαστε σε καθημερινή βάση. Και ο τρόπος που αλληλεπιδρούμε, νιώθω ότι πάρα πολλά έντονο το, η αντίθεση. Μπορώ να είμαι okay με το ότι ο Παντελής ήθελε να φορέσει αυτό το πουκάμισο, ενώ η Κατερίνα του είπε να βάλει το άλλο. Το παίρνουμε προσωπικά. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές πράγματα των άλλων, αμηχανίες των άλλων, ανασφάλειες των άλλων, τραύματα των άλλων, τα οποία όμως τα ενστερνιζόμαστε και τα παίρνουμε προσωπικά. Τα εκπέμπουν, τα μεταδίδουν. Τα μεταδίδουν και όχι μόνο τα μεταδίδουν, αλλά τα περιμένουμε με ανοιχτές αγκιάλες. Δηλαδή, είναι okay να διαφωνούμε, είναι okay να το συζητούμε, να υπάρχει επικοινωνία. Εγώ κατέληξα ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μπορούμε να επικοινωνούμε τα συναισθήματά μας, ως έχουν, χωρίς judgment, και να προσπαθούμε να είμαστε συνειδητά για να ακούσουμε, για να βοηθήσουμε. Γιατί most people στις προσωπικές τους σχέσεις ακούνε με σκοπό να πιαστούν από κάπου και να απαντήσουν και να σου το σύρουν πίσω. Ήμουν στη Λευκωσία. Ήταν φανάρια σταματημένα, αυτοκίνητα. Έβγαινα εγώ με το αμάξι και έχω βγάλει το μισό μου αμάξι και έρχεται ένας κύριος, σε εισαγωγικά, φορτσάτος, και του λέω, εντάξει, περίμενε λίγο να βγούμε. Και γυρίζει με πολύ μεγάλη άνεση, αυτά στη χώρα σου. Εγώ που μηνισκώ 17 χρόνια να είμαι. Ναι. Ναι. Άρα, αυτή η διαφορετικότητα έχει να κάνει πάντα με την ταυτότητα φίλου, με τη σεξουαλικότητά μας, έχει να κάνει, ας πούμε, πολλά περίεργο να είμαι σε μια χώρα, την Κύπρο, που ενστερνιζόμαστε πάρα πολύ το «βλέπεις, με βάζω και εμένα μέσα στον πληθυντικό», ναι, την ελληνική κουλτούρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που αναφέρονται στη μητέρα ως η μητέρα Ελλάδα. Αλλά τη στιγμή που... Δηλαδή, τι στη χώρα μου, τι. Στη χώρα μου έχουμε τρόπους και λέμε «περίμενα να περάσω» ή αφήνουμε χώρο σε κάποιον να περάσει χωρίς να είμαστε βιαστικοί. Το χρησιμοποιούμε όπως μας συμφέρει. Mm. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και σε οτιδήποτε αφορά τη διαφορετικότητα. Ναι. Άρα υπάρχει κατά κάποιον τρόπο υποκρισία σε τέτοιου είδους θέματα. Όταν μας συμφέρει θα πούμε ναι, αποδέχομαι τους τα ομόφυλα άτομα, τους γκέι, αλλά συνήθως μπορεί να υπάρχει το αλλά. Ναι, θα σταθώ και εγώ στο αλλά. Είναι εκείνο το «εγώ δεν έχω πρόβλημα, αλλά». Ναι. Ή «έχω κι εγώ έναν φίλο ή μια φίλη». Τι σημαίνει το πράγμα, ότι ενώ όταν σου είπα ότι αναφέρομαι πλέον σαν ανθρώπινα δικαιώματα, δεν είναι δυνατόν εγώ σαν γκέι γυναίκα στην Κύπρο να μην έχω το δικαίωμα να υιοθετήσω. Ειδικά μετά από κάτι που μου αφαίρεσε τη δυνατότητα να κάνω μωρό. Ναι. Πού είναι το κράτος σε αυτά τα πράγματα? Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, πώς χειριζόμαστε τέτοιου είδους θέματα, πώς το χειρίζεται ένα γκέι άτομο στην Κύπρο, εφόσον σου λέει ο νόμος, για παράδειγμα, η νομοθεσία. What are you to do, να πάρεις τα πουρτού σου και να πάεις αλλού. Ανέν. Είναι μια, ένα ναι, σενάριο. Αν θέλω εγώ να κάνω οικογένεια στην Κύπρο δηλαδή, τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να πάω, να... Δεν να πω να μείνω έγκυος, ξέχασα. Δεν μπορώ να κάνω μωρά. Να υιοθετήσω, ή εκτός αν η σύντροφός μου αποφασίσει να κυοφορήσει, και να έρθουμε πίσω στα μουλοχτά. Στα μουλοχτά. Βασικά να επιστρέψεις στην ντουλάπα, ναι, να μπεις, ναι, στην ντουλάπα, να μπεις και μέσα. Και τι είναι πιο σημαντικό στην τελική? Να έχεις δύο μητέρες ή δύο πατέρες να μεγαλώνουν ένα μωρό με πολύ πολύ αγάπη, γιατί για αυτή την κοινότητα τα μωρά είναι συνειδητή απόφαση, δεν είναι αέτυχε. Ενώ υπάρχει προγραμματισμός, είτε είναι οικονομικός, είτε οτιδήποτε άλλο. Πολύ σκέψη, ναι, πολύ... Συνειδητά. Η συνειδητότητα. Όχι by accident. Δεν υπάρχει. Ναι, και ενώ είναι κάτι που έχω πει και σε άλλη συνέντευξη, δεν πιστεύω ότι όλοι θα έπρεπε τόσο εύκολα να μπορούν να γίνουν γονείς. Έχω την δεν ίδια, τους αξίζει. Έχω την ίδια ανάποψη μαζί σου. Διότι ειδικά το τι βλέπουμε
την κοινωνία να συμβαίνει, ο τρόπος που χειρίζονται οι οικογένειες καταστάσεις με τα παιδιά τους, τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης που υπάρχουν, η βία στην οικογένεια, είναι αυτό που λες, ότι μπορεί να μην μπορούσες να γίνεις γονιός. Παρ' όλα αυτά έγινες χωρίς να ρωτήσεις κάποιον, αβίαστα. Θεωρώ ότι είναι λειτουργήμα το να μπορείς να μεγαλώσεις κάποιον σωστά. Όχι, I'm just υπάρχω σαν μαμά ή σαν πατέρας. Ενώ τα μωρά χρειάζονται, όλοι χρειάζονται αγάπη, ειδικά τα μωρά. Και νομίζω ότι εστιάζουμε πάρα πολύ στη διαφορετικότητα χωρίς να βλέπουμε όλα τα άλλα τα πράγματα που μας ενώνουν. Εν καταλαβαίνω πώς το γεγονός ότι εγώ επιλέγω να αγαπώ μια γυναίκα χαλάει εσένα. Προφανώς και δικό σου πρόβλημα, εσύ είσαι ο κομπλεξικός. Ναι. Εσύ δεν έμαθες την πραγματική έννοια της αγάπης, της αποδοχής, σε μια κοινωνία που είναι τόσο βαθιά θρησκευόμενη, που ασπαζόμαστε την ορθόδοξη χριστιανοσύνη, ναι. Τότε ο Θεός τι δίδαξε λοιπόν, αγάπη δεν δίδαξε. Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Correct me if I'm wrong, αλλά όπως και στην Ελλάδα, έτσι και στην Κύπρο, ενώ υπάρχει πάρα πολύ, είμαστε μέσα στα σπίτια των άλλων. Ναι, ναι. Αντί να θεωρούμε το πώς να γινόμαστε καλύτεροι εμείς, μας ενδιαφέρει τι κάνει η μαρούλα η γειτόνισσα ή ο κότσος. Τι με κόφτει εμένα. Ενώ εγώ τα βρήκα, εγώ τα έχω καλά με τον άντρα μου, με τη γυναίκα μου, είμαι σωστός με τον εαυτό μου, με προσέχω, με αγαπώ. Δεν υπάρχει αρκετή αγάπη. Ναι. Δυστυχώς. Θέλεις να μου πεις λίγο πώς είναι η ζωή ενός γκέι ατόμου στην Κύπρο? Νιώθω ότι στην Κύπρο, τουλάχιστον η δικιά μας η γενιά, ότι είναι λίγο πιο κοντά σε αυτά τα πράγματα, γιατί έχουν ανοίξει λίγο τα μάτια τους. Ανοίξαν λίγο οι ορίζοντες, βγήκαμε λίγο στο εξωτερικό. Βγήκαν και είδαμε ότι, ναι, we're not the center of the world. Mm-hmm. Ναι, there's other people, there's other cultures. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Θα σου πω αυτό που λέω παντού, όταν αφορά το συγκεκριμένο θέμα, γιατί μου λένε καλά, η Κύπρος είναι πολλά κλειστόμυαλη κοινωνία, είναι πιο κλειστόμυαλη. Δεν το θεωρώ τούτο το πράγμα, γιατί... Θεωρείς ότι είναι το ίδιο? Στα σημεία. Γιατί έχει πάντα να κάνει με τον άνθρωπο. Το συζητούσαμε κιόλας με... Το feed μας στο Facebook είναι αντιπροσωπευτικό των ατόμων που μας στοιχιώνουν, ναι. Ξαφνικά όμως, όταν βλέπεις μια ανάρτηση τελείως διαφορετική και βλέπεις το τι χολή γράφουν εκεί μέσα και το τι μίσος βγάζουν, λες, μα ζω σε αυτή την κοινωνία? Νιώθω πολλές φορές όμως ότι όλα αυτά και ειδικά στο κομμάτι των social media και τα hate comments που λέει. Πολλά εύκολο να γίνει, έτσι. Δεν μπορεί όμως πολλές φορές να αποθαρρύνει ένα γκέι άτομο από το να ανοιχτεί και να πει ότι. Να κάνει coming out. Ναι, ή ναι, να. Ναι. Ξέρεις. Κάτι το οποίο προκαλεί φόβο. Φόβο. Και γι' αυτό υπάρχουν. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει και η αντίπερα όχθη. Υπάρχουν άτομα σαν εμένα. Υπάρχουν άλλοι TikToker που είναι της κοινότητας και υπερασπίζονται τα δικαιώματά μας. Που θέλουμε να δώσουμε μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους αυτούς που δέχονται bullying. Mm. Αλλά συνήθως λένε ότι στην ψυχολογία, ναι, για να κάνεις το bullying, σημαίνει ότι κάποια στιγμή το εισέπραξες. Ναι. So, εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να είμαι θυμωμένη με εκείνον που είναι τόσο ανίδεος για το τι γίνεται ή για το τι σημαίνουν δικαιώματα. Να είμαι θυμωμένη με εκείνον. Ή να κοιτάξω πίσω από αυτόν και τι έφερε η δική του οικογένεια και τι τραύματα κουβαλούν από εκείνη την πλευρά. Κατάλαβες, ναι, like, I don't hate them. Ναι. I feel bad for them. Ναι. Δεν θέλω να πω I feel sorry for them, but I definitely feel bad. Mm-hmm. Εγώ ένα χρόνο μέσα σε αυτό το ταξίδι του καρκίνου, θεωρώ ότι έβγαλα το survival mode. Ναι, το θετική σκέψη, bla bla bla, όλα είναι εκεί. Ναι, αλλά μετά πρέπει να υπάρχει μια επανένταξη μέσα σε μια κανονικότητα που εγώ ήμουν ένα χρόνο μέσα στο σπίτι μου και ο κόσμος έτρεχε και προσπαθούσα να καταλάβω για ποιο λόγο τρέχουμε όλοι εμείς. Πού πάμε τελικά. Γιατί είμαστε όπως τα ποντίκια μέσα σε εκείνη τη ρόδα, έτσι. Τα hamsters. They're just running and they're still at the same place. Κάθε μέρα, με ένα άγχος. Πλέον δεν το θέλω αυτό το πράγμα για τη ζωή μου. Όταν πας αντίθετα σε κάποιους κανόνες, που είναι αχρίαστοι κανόνες για κάποια πράγματα, who said we need to work hard to be successful? Πρέπει να δουλέψεις πιο σκληρά, σαν μαθητές.
Σαν δασκάλα που το λέω στους μαθητές μου, τι πρέπει να τους πω, work harder, try harder. Όχι, don't try harder. Γιατί ας πούμε ο Γιώργος μπορεί να μην μπορεί να διαβάσει 5 σελίδες. Μπορεί όμως του Γιώργου να το δείξω 5 διαφορετικά βίντεο και να είναι... Να αποκομίσει αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά είμαστε σε φόρμες που κάποιοι όρισαν πριν τόσα χρόνια. Μένω σε μια τάξη και έχω μαθητές που μου λένε να έχουμε ιστορία και έχουμε ιδιαίτερα. Και δεν μπορώ, πήγα να κάνω ιδιαίτερο. Και είναι ήδη κουρασμένοι. Ναι, πήγα σε ιδιαίτερο μωρό 10 χρονών. Και άνοιξα την πόρτα και μόλις κατάλαβα ότι είχε κι άλλο ιδιαίτερο η Μιτσά, ήταν τύπου. Δεν μπορώ άλλο, ας πούμε. Okay, sit down, να πιούμε ένα τσάι, πες μου τα νέα σου, θέλω να είμαι εδώ αν δεν θέλεις εσύ. Είναι λίγο πρόβλημα τούτον και ως εκπαιδευτικός εσύ σίγουρα αντιλαμβάνεσαι το και βλέπεις τούτον που μου λέεις ότι πλέον τα μωρά, οι μαθητές, σε έτσι ηλικίες 10, 12, 15, εν τόσο κουρασμένα από την πληροφορία. Ποια λέξη σου είναι συνώνυμη με την παιδικότητα? Εμένα. Ναι. Όταν σκέφτεσαι παιδιά, τι σκέφτεσαι? Παιχνίδι. Πούντο. Πουθενά. Ορίστε. Καταλαβες. Ναι. Ενώ κάποια πράγματα πρέπει να τα κάνουμε και παιχνίδι. Εγώ, ας πούμε, με κάποιους μαθητές μου, ξέρω ότι είναι ο μόνος τρόπος για να μάθουν. Και ο μόνος τρόπος να μάθεις είναι να σου αρέσει αυτό που κάνεις. Μπράβο. Πολλά σημαντικό. Λέμε για τα παιδιά. Mm-hmm. Και θέλω να μου πεις και εσύ τι πιστεύεις στην περίπτωση που είπαμε για τους μεγάλους, για το πώς αντιλαμβάνονται την... σεξουαλική ταυτότητα, αν είσαι straight, αν είσαι gay, αν είσαι bi, αν είσαι οτιδήποτε. Τα παιδιά πώς το αντιλαμβάνονται και αν επηρεάζονται από τους γονείς ή από τις επιρροές που έχουν? Νομίζω σίγουρα η οικογένεια είναι ο πρώτος κύκλος που επηρεάζει τη σκέψη μας ως προς το συγκεκριμένο κομμάτι. Εγώ I'm very lucky γιατί οι μαθητές μου... Everyone knows who I am, πλέον, and okay, I'm not going to apologize for it anymore. Και μπαίνοντας μέσα σε μια τάξη, όταν συνειδητοποιείς ολοκληρωμένα ότι σε βλέπουν for who you are, ναι. Είτε είσαι Greek, είτε είσαι Cypriot, είτε είσαι gay, είτε είσαι straight, είτε έχεις περάσει κάτι, είτε όχι, είτε σε καλή δασκάλα, είτε... ενώ σε βλέπουν. Νομίζω φοβόμαστε να δείξουμε, να... Δέτε μας, ενώ I'm just like you and you're just like me. Και μόλις απομυθοποιηθεί, ας πούμε, εγώ χαίρομαι που μπαίνω μέσα σε μια τάξη και ξέρουν τα παιδιά ότι είναι gay, γιατί they see what kind of role model I try to be for them. Μπαίνοντας στην τάξη, είχα μαθητές που ήρθαν κοντά μου because I was gay. Because they are gay. Okay. Και it's much easier. Like, I've had students που they came out to me. Και νιώθω ότι είμαι η δασκάλα που θα ήθελα κάπου κι εγώ να πιαστώ όταν μεγάλωνα, but I never had. Και συνήθως η ομοφοβία και τούτο που έχουν οι μεγάλοι μπορεί να πηγάζει και από το γεγονός ότι νιώθεις ότι είναι κάτι μακριά σου. Είναι. Δηλαδή κάτι που δεν υπάρχει στην οικογένειά σου, είναι έξω από το σπίτι σου. Ναι. Συνήθως. Ενώ είμαι σίγουρη, είναι όπως τον καρκίνο που λέμε ότι υπάρχει σε κάθε Μπράβο. Σπίτι. Όλοι ξέρουμε κάποιον. Ναι. Και υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλά instances από άτομα που δεν το βγάζουν προς τα έξω. Mm. Επειδή ακριβώς, ξέρω, ακόμα και από άτομα με τα οποία έβγαινα σε ηλικία, ας πούμε, 32 χρονών, να πρέπει να δικαιολογηθούν στους γονείς τους ή να τους κάνουν να νιώθουν. Τόσους. Ναι. Για... For love? No. Γίνεται το Pride στην Κύπρο και το πιο σύνηθες ερώτημα που θα ακούσεις από κάποιο straight Ποια είναι... Ποια είναι η ανάγκη? Εμείς βγαίνουμε να το παρελάσουμε? Βγαίνουμε να το φωνάξουμε εμείς, ότι είμαστε straight, ότι είμαστε... Όχι, επίσης όμως μπορούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση να πούμε εμείς σαν gay άτομα πάμε να κάνουμε επίθεση σε straight? Φαντάζομαι what a crazy world we live in. Εγώ το χάρηκα πάρα πολύ, ειδικά το τελευταίο Pride. Νομίζω υπήρξε μια εποχή λόγω κορονοϊού και είδα πολύ κόσμο. Και το χάρηκα. Και ένιωσα ότι there was an air of change happening. This time υπήρχε κόσμος που νιώθω ότι βγήκε από το καβούκι του. Και σαν δασκάλα ακούω και πολλούς μαθητές. They, them, bi-curious, bisexuals. Υπάρχει ένα information που δεν υπήρχε παλιότερα
και υπάρχουν περισσότεροι τίτλοι για να σπαστείς. Στο συγκεκριμένο σημείο να σου πω βέβαια ότι νιώθω ότι τόσοι πολλοί τίτλοι μας έχουν διασπάσει σαν κοινότητα. Ναι, νιώθω ότι, ας πούμε, can I talk about this? Ναι. Νιώθω ότι υπάρχει ένα μεγάλο prejudice when it comes to bisexuals, bisexual peoples. Γιατί, okay, so, υπάρχει μια ανασφάλεια, αν ξέρω, εγώ βγαίνω με μια bisexual γυναίκα, ότι υπάρχει η θεωρία ότι είναι να καταλήξει με άντρα. Ναι. Γιατί τούτο κάνανε πριν 50 χρόνια, ας πούμε, επειδή έπρεπε να κάνουν οικογένεια και να κάνουν. Εν είμαστε όμως πριν 50 χρόνια. Ναι. Είμαστε στο 2023. Και νιώθω ότι, ας πούμε, bisexuals, γιατί έφτασα και εγώ σε ένα σημείο να πω... Μήπως... Μήπως θα ήθελα να δοκιμάσω κι εγώ λίγο να ανοίξω την ταυτότητά μου, να μην περιοριστώ σε έναν τίτλο, γιατί... I have slept with a guy. Και δεν ξέρω, πολύ πιθανό να ήμουν ανοιχτή, γιατί πλέον εν βλέπω το σώμα. Είναι δαμέ και δαμέ. Ναι. Αλλά ακόμα και μέσα, ας πούμε, σαν κοινότητα, γίνεται οι λεσβίες να είναι prejudiced towards bisexual women. What the fuck? Do you know what I mean? And no, it's weird. Και νιώθω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, like, you're this or you're that, or you need to be something. Είμαστε όμως πολλά πράγματα, ναι, και δεν είμαστε κουτάκια, δεν είμαστε κάτι πολλά είμαστε συγκεκριμένα. Άνθρωποι και όλοι είμαστε διαφορετικοί. Ναι, πολλά σημαντικό τούτο. Εγώ δέχτηκα πάρα μα πάρα πολύ αρνητικά σχόλια στο TikTok, ναι, από κάτω. Επειδή είσαι αρκετά ενεργή στο TikTok. Ναι, ναι, ναι. Και εκφράζεις ενώ παρουσιάζεις, ναι, τούτο που είσαι. Ξέρεις τι, μετά από τούτο που πέρασα κιόλας, επειδή μεγάλωσα και σε μια κοινωνία που έλεγαν, έλα μα σόπα, σταμάτα. Ναι. Πιο... Ναι, ναι. Σου μην προκαλείς. Ναι, 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 μην προκαλείς. Όχι. Όχι. Αν έχω οποιοδήποτε άλλο άτομο σε μια θέση εξουσίας στην Ελλάδα να κατεβαίνεις με τη Νέα Δημοκρατία, που είσαι απλά μια δικηγόρος και έχεις να εκφέρεις άποψη για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και ότι δεν έχουν θέση στην κοινωνία. Και εγώ δημοσιογράφος υπήρξα, είμαι εκπαιδευτικός, θεωρώ ότι είμαι αρκετά educated, θεωρώ ότι φέρω αγάπη σε σχέση με άλλους, εγώ δεν προάγω τη ρητορική μίσους, εγώ θέλω να κάνω το αντίθετο. Βρείτε μου λοιπόν άτομα που προάγουν τη ρητορική αγάπης, εφόσον είμαστε όλοι τόσο θρησκευόμενοι και τόσο καλοί και ασπαζόμαστε την αγάπη. Να. Ας κινηθούμε με άξονα την αγάπη. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε στην Κύπρο τουλάχιστον να υπάρξει ποτέ ανοιχτά γκέι άτομο στην πολιτική? I really wish. Θα ήθελα πάρα πολύ να το δω το πράγμα. Ωραίο. Challenge. Ωραίο. Σκέφτηκα θα ήταν το. Πάρα πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ σκέφτηκα και εκείνο το πράγμα, αλλά I don't think it's for me. Ενώ εγώ σου είπα ασχολούμαι με τα ζώα και με τα παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να υπάρχει ένα κόμμα στην Κύπρο και να έχει 15.000 voters που σου λένε πάρε το όπλο σου και πάμε να σκοτώσουμε. Yay! Like, are we serious? Ενώ υπάρχει... Και είναι αποδεκτό. Ναι, είναι δυνατόν να υπάρχει κόμμα κυνηγών. Ναι, political correct. Αυτό το πράγμα στην Κύπρο. Δηλαδή, άντε να βγουν... Okay, να κάνουμε ένα κόμμα ΛΟΑΤΚΙ τότε. Γιατί 15.000 αρσενικοί που θέλουν να δείξουν τον αντρισμό τους με το συμπάθειο όπλο τόσο μεγάλο, να πάνε να σκοτώσουν τα πουλάκια τα τόσα για να φάνε που είναι όλη μέρα στα σούπερ μάρκετ και τρώνε σούβλες, ας πούμε. Ποια είναι η ανάγκη μου εγώ να πάρω το όπλο να πάω να κυνηγήσω? Για sport. Really? Υπάρχει ανάγκη από άτομα που είναι σε θέσεις κάποιας, ούτε καν εξουσίας, κάποιου στάτους. Ναι. Να βγουν και να το μοιραστούν αυτό το πράγμα. Όπως και στην Αμερική έγινε ολόκληρο θέμα με το NHL, some football players στην Αμερική, American football players. I wish more people felt comfortable να βγουν και να πούν, έστω και στο Facebook,
σε ένα social media. Που γιατί είναι, είναι να πιάσεις το χέρι του συντρόφου σου στο δρόμο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι, ας πούμε, οι λεσβιακές σχέσεις έχουν γίνει over-sexualized by straight men. Τύπου, αν πω εγώ ότι είμαι λεσβία, α, θέλεις εσύ και η κοπέλα σου, πόσες προσφορές είχα. Οκ, καταλάβες. Γιατί όμως είναι το πράγμα, γιατί συμβαίνει. Πέρασε λίγο στην αντίληψη του αντρικού... It's the porn industry, του άντρα ότι... It's less, είναι less, καταλάβες. Είμαι με άντρα, ναι, και λέει ο άντρας, μπορείς να κοιμάσαι με άλλες γυναίκες. Ταχά, δεν φύγεται ο αντρισμός του ή δεν νιώθει απειλή. Αλλά με άλλο άντρα δεν μπορείς να πας. I don't understand that. It doesn't make sense to me, καθόλου. Αλλά θεωρώ ότι σίγουρα το porn industry, ας πούμε, ο τρόπος που παρουσιάζονται οι λεσβιακές οι επαφές, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την πραγματικότητα. Ότι είναι βίτσιο, ας πούμε. Ότι ναι, είναι... ή βαρέθηκα πλέον να ακούω το... Ποιος είναι ο άντρας της σχέσης? Ναι. Η απάντησή μου είναι, δεν θέλουμε άντρα, γι' αυτό είμαστε δύο γυναίκες. Εννοώ, τι να κάνω. Ναι. Όπου ισχύει και στους άντρες τούτο. Ναι. Πάλι, ναι, ποιος ναι. Με την έννοια... Ναι, ποιος φοράει τα παντελόνια και ποιος φοράει τη φούστα. Ναι. Ενώ είμαστε, για μένα, δύο άτομα ισάξια. Επικοινωνούμε τις ανάγκες μας και εστιάζουμε στην αγάπη. Ναι. Τούτο είναι το πιο σημαντικό. Το ζητούμενο, βασικά. Ναι, for me as well. Φοβόμαστε ότι άμα ανοίξουμε τα χαρτιά μας και δείξουμε ποιοι είμαστε, full, ναι. Θα πάρουμε μια απόρριψη. Και ότι ναι, θα πληγωθείς, ότι θα την πάθεις. Πολύ παιχνίδι. Εγώ ακούω, ας πούμε, που straight φίλες μου και μου έστειλε εκείνο, αλλά δεν θα το απαντήσω. Γιατί, αφού θέλεις να το απαντήσεις, αφού είσαι πάνω από το κινητό, γιατί να υπάρχει τούν το πράγμα. Εγώ, ας πούμε, με την κοπέλα μου νιώθω ότι υπάρχει μια διαφάνεια και ένα τύπου είμαι ο αυτός μου. Αν θέλω να σου στείλω, θα σου στείλω. Δεν θέλω να σου δείξω ότι είμαι αδιάφορη για να κολλήσεις παραπάνω. Κάτι παιχνίδια πολύ... Like, είναι σαν να άκουγα τη μαμά μου, τάχα... Τον κάνω να ζηλέψει έτσι και να κάνω... Like, why? Αφού τον αγαπάς τον άνθρωπο, δεν είναι παιχνίδι. Η αγάπη είναι έρωτας, είναι επαφή, δεν είναι... Και να λειτουργεί αβίαστα όμως, να υπάρχει και να το μοιράζεσαι. Να μην χρειάζεται να ακολουθήσεις. Πόσο δύσκολο είναι να υπάρχουμε απλά. Να είμαστε αυτοί που είμαστε. Πολλές φορές κάνουμε δύσκολα κάποια πράγματα που είναι τόσο απλά και τόσο εύκολα. I know. Και κάτι άλλο που άκουσα πρόσφατα από ένα συγγενικό άτομο της κοπέλας μου, που έλεγε στα μωρά της που φώναζαν, είναι «Use your words. We don't use our words». Εν έχουμε μάθει να εκφραζόμαστε, ειδικά στην Κύπρο. Εν υπάρχει επαφή με το μέσα μας για να επικοινωνήσουμε, να το βγάλουμε προς τα έξω. Ή τουλάχιστον να έχουμε τον τρόπο να το βγάλουμε προς τα έξω. Ξέρεις, μέσα μας μπορεί να το έχουμε, αλλά το μέσα σου δεν είναι αρκετό. Ναι. Να μπορείς να χρησιμοποιήσεις... Use your words, όμως. Mm. Επειδή μπορούμε να δούμε την αναλογία. Τα μωρά που φωνάζουν κάτι θέλουν. Ναι. Όσο κλαίνε, δεν μπορούν να τους το δώσουν. Mm. Το ίδιο γίνεται και στους ενήλικες. Όσο φωνάζεις, δεν θα σε ακούσω. Δεν ακούω τι λαλείς. Φωνάζεις. Επειδή κάποιος straight θα αναρωτιόταν πώς μπορεί ένα ζευγάρι δύο γυναικών ή ένα ζευγάρι δύο αντρών να αποκτήσει ένα παιδί, να το μεγαλώσει. Ξέρεις, κλασικά η ερώτηση όταν ρωτήσει που είναι η μαμά, όταν ρωτήσει που είναι ο μπαμπάς ή στο σχολείο πώς θα το αποκαλούν, πώς θα το χαρακτηρίζουν. Τι άποψη έχεις εσύ για τούτο? Υπάρχει πολύ prejudice στο συγκεκριμένο θέμα, είμαστε πολύ αντίθετοι στην ιδέα, αλλά βλέπω τόσα παραδείγματα μωρών που καταλήγουν να είναι single parents οι γονείς τους, γιατί είτε ήταν λάθος, είτε υπήρχε κακοποίηση. Εκείνο το μωρό, θεωρητικά, είναι σε καλύτερα χέρια. Εγώ, όπως σου είπα πριν, πιστεύω ότι για να ανθίσει κάτι, για να μεγαλώσει κάτι, πρέπει να του δώσεις αγάπη. Mm-hmm.
αν έχω παραπάνω αγάπη εγώ να δώσω, εγώ και η κοπέλα μου, όχι οψή με τον σύντροφό του, and we raise people. Ο φόβος των straight ποιος είναι, ότι θα τους κάνουμε σαν τα μούτρα σας. Τι δηλαδή, ότι... θα μεταδώσεις το... Ναι, 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 λες και είναι, ναι, ναι, λες και είναι απόλυτα μονογονιδιακό, ας πούμε, το πράγμα. Αλλά, δηλαδή, όλοι εμείς που είμαστε τώρα gay, σημαίνει ότι οι γονείς μας ήταν gay. Όχι. Εν και τούτον που έγινε πρόσφατα, επίσης, με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Για κάποιο λόγο, οι γονείς αμέσως ήταν αντίθετοι με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία, γιατί ξαφνικά νομίζουν ότι θα τους διδάξουν πώς γίνεται το σεξ. Ναι. Που είναι εντελώς διαφορετικό το πράγμα. Κάτι το οποίο θα πρέπει να υπάρχει ανάλογη εκπαίδευση για να αποφύγεις πολλά πράγματα. Ας αναφερθούμε σε αυτά τα πολλά πράγματα, γιατί ενώ I think we both understand what you're talking about, ενώ τι είναι πιο ωφέλιμο. Ένα μάθημα που θα προστατέψει την κόρη σου και το γιο σου από μια γένα ανεπιθύμητη, από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, θα προφυλάξουμε την υγεία τους με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Ή να μάθουμε επιτέλους μέσα και από αυτό το πράγμα την ικανοποίηση και των δύο φύλων εξίσου. Και τη συνένεση. Και τη συνένεση. Ότι εγώ πολύ θέλω, ακόμα, πρέπει να θέλεις και εσύ. No means no, κάθετο, maybe means no. Yes means yes. Θεωρώ ότι υπάρχει ανάγκη για αυτή την εκπαίδευση. Απλά αφαιρώντας όλα τα πράγματα που τα κάνουν τόσο ταμπού. Ενώ το... Like, everybody watches porn και όλοι κάνουν like they don't. Τι είναι πιο ωφέλιμο, ο γιος σου να έχει τη συμπεριφορά ενός porn star στο πώς μεταχειρίζεται την κόρη σου, ή ένας άντρας που να ξέρει και πώς θα αγγίξει τη γυναίκα του και πώς θα την ικανοποιήσει και πώς θα την αγαπήσει. Γιατί ναι, στο τέλος της ημέρας, okay, το σεξ είναι σεξ, υπάρχει όμως η επαφή και η επαφή φέρνει σώματα μαζί, φέρνει ενέργειες. Ναι, και υπάρχει δυστυχώς πολύ βία πλέον στις επαφές. Μπορεί τα κορίτσια να νομίζουν ότι πρέπει να είναι με ένα συγκεκριμένο τρόπο στο κρεβάτι για να είναι αρεστές. Μπράβο. Από άντρες. Που λεπτή γραμμή του τομείς. Πολύ, πολύ, ναι. Ναι. Και το πιο εύκολο θύμα είναι το παιδί σου. Γιατί δεν έχει φίλτρα. Οι προγραμματισμοί του καταλήγουν να είναι τάγχοι σου. Και μεγαλώνουν μέσα σε μια κοινωνία με φόβο. Mm-hmm. Και τουλάχιστον στο χώρο της ενέργειας, το spiritual κομμάτι, το αντίθετο του φόβου είναι η αγάπη. Εγώ του το ξέρω. Εγώ όταν δουλεύα σαν δημοσιογράφος νόμιζα ότι θα αλλάξω τον κόσμο μέσα από τα άρθρα μου. Τελικά όχι. Τελικά όχι. Με άλλους τρόπους. Ναι, ναι. Και σκέφτηκα, πού υπάρχει μεγαλύτερη αυθεντικότητα. Στα ζώα και στα μωρά. Και εγώ μεγάλωσα σαν μοναχοπέδι. Έχω δύο αδερφές, οι οποίες είναι των 10. Έχουμε 26 χρόνια διαφορά. Αλλά μεγάλωσα σαν μοναχοπέδι και μεγάλωσα με δύο λυκόσκυλα, έτσι, και γάτους παντού. Μέχρι και η κοπέλα σήμερα που ήρθε να με βοηθήσει με το σπίτι, επειδή έχω μέσα στο σπίτι μια τυφλή και μια κουφή γάτα, ναι, ο Άγιος Παντελεήμονας απ' έξω, γύρισε και μου λέει... κουτσί στραβή όλοι εκεί είμαστε. Λέει, «Mom, you were sick». Μου είπε, maybe from the hair. Υπάρχουν, ακόμα και σε εκείνο το κομμάτι, ας πούμε, ότι η γυναίκα θα κολλήσει σταφυλόγωγο και δεν θα μπορεί να κάνει μωρά. Οποιοδήποτε κτηνίατρο να ρωτήσετε, θα σας πει ότι οι πιθανότητες να κολλήσει σταφυλόγωγο από ένα μαρούλι που έπλυνες καλά στη σαλάτα σου είναι 100 φορές πιο πιθανό από ότι μια γάτα. Ναι. Τα ζώα στη ζωή μου υπάρχει αυτή η άνευ όρου αγάπη. Ναι, στην πρώτη μας συνέντευξη είχα φέρει μαζί τον Τζόι, που τον είχα μόλις ένα χρόνο τότε κοντά μου. Αγαπώ τα ζώα γιατί μιλούμε με τα βλέμματα. There's nothing much to say. Mm-hmm. Και μπαίνω στο σπίτι και κάθε φορά να μιλήσω πρώτα στα ζώα, ενώ όποιος και είναι εκεί, ενώ it's there. So, ναι, εκτός από καθηγήτρια αγγλικών, φροντίζω και ζώα, κυρίως γάτους και σκύλους.
και νομίζω ότι μου φέρνει μια ηρεμία η συναναστροφή μου με τούτα τα ζώα. Σε ενοχλεί λίγο που στην Κύπρο δεν έχουμε την ίδια ανεκτίμηση στα ζώα όπως στο εξωτερικό? Δηλαδή σου λέει ότι στο κατάστημα όταν πας απαγορεύεται να μπει μέσα το σκυλάκι ή στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή οπουδήποτε, ναι. Στα πάρκα ακόμα. Ναι, στα πάρκα, ναι, υπάρχουν ναι, ακόμα και λίγο. Στο πάρκο, ας πούμε. Ναι. Ναι. Στο γραμμικό, να πας να τρέξεις. Ναι, 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 ναι. Σου λέει ότι απαγορεύεται ο σκύλος. Παρουσία του σκύλου. It bothers me πολύ, αλλά ειδικά με το θέμα των γάτων, με το ποσοστό των αδέσποτων γάτων στην Κύπρο, είναι scary. Μια φορά δέχτηκα επίθεση στο TikTok, επειδή έκανα ένα χιουμοριστικό TikTok που είχα τη γάτα μου, την οποία μόλις είχα φέρει από τον κτηνίατρο, ναι. Και την έδειξα στην κάμερα και λέω «Τι κοινό έχω εγώ και η νηστή?» Η απάντηση είναι ότι είμαστε και οι δύο στυρωμένες, επειδή μόλις είχα κάνει την υστεροκτομή μου. So I was just being playful με κάτι δικό μου, ναι. Και είχε μία έξαλλη να μου πει «Ναι, αλλά αυτή δεν το επέλεξε». Ενώ εγώ το επέλεξα. Καλά. Τζίνο, άντε πες, δεν το σκέφτηκε πριν ανοίξει το... πριν πάρει το κινητό να γράψει το σχόλιο. Αλλά ναι, υπάρχει αυτό. Επίσης κάτι που δεν μπορώ να ακούω είναι το «Αμα είναι κρίμα να τα στυρώσουμε». Όταν είναι καθαρό αίμα τύπου, να τα ζευγαρώσουμε. Μπράβο, για να βγάλουμε λεφτά. Ναι, για να βγάλουμε λεφτά ή για να αναπαράξουμε το τέλειο το είδος. Ή τάχα, you go against their nature. Τι από όλα, το ότι είμαστε μέσα στα αμάξια μας και τα ζώα πλέον, έχουμε χτίσει τα πάντα και δεν υπάρχει χώρος για ζώα. Εκείνο είναι πιο natural. Εγώ θυμάσαι μια φορά που είχαμε κάνει μια συζήτηση στο Instagram για τα λιοντάρια και ναι, για το zoo. Ναι. Σταμάτησα, ενώ την τελευταία φορά που πήγα ήμουν πολύ μικρή όταν είχα πάει σε zoos στην Αμερική, αλλά ενώ βλέπω μωρά που λένε «αγαπάμε τα ζώα, αγαπάμε τα ζώα» και οι γονείς τους θα τους πάρουν στο zoo. Και τι μαθαίνουν τούτα τα μωρά? Ότι αυτά τα ζώα που έχουν τόση υπερηφάνεια, τους έχουμε πάρει όλο το περιβάλλον και τα βάζουμε μέσα σε ένα κλουβί για, να τα, για, δική μας, για δικό μας entertainment. Προσπαθώ να το μεταφέρω και αυτό το πράγμα στους μαθητές μου. Είχαμε ένα μάθημα προχθές για τους Μασάι της Αφρικής και με μεγάλη χαρά έκανα point out ότι I don't support zoos και ότι πήγα στην Αφρική με σκοπό να δω λιοντάρι, να φωτογραφίσω λιοντάρι, να το δω όπως πρέπει να είναι. Στο περιβάλλον. Στο περιβάλλον του. Όχι να πάω στους ζωολογικούς και να τα βλέπουν όπως τα έχουν. Ενώ εγκρίμα, εγκρίμα. Και θεωρώ ότι όσο περισσότερο πηγαίνουμε και παίρνουμε τα παιδιά μας σε αυτά τα μέρη, στηρίζουμε αυτό το πράγμα. Ενώ κανονικά, we need to stop. Και να σκεφτούμε τι, ότι πριν τόσα χρόνια βάζαμε μαύρους μέσα σε κλουβιά και πηγαίναμε σαν το ζού και τους βλέπαμε. Shock. It scares me. Ναι. Νομίζουμε ότι είμαστε ανώτεροι και τούτο με ενοχλεί. Ναι, και δημιουργεί πολλά προβλήματα στις ζωές μας, στις κοινωνίες μας και στους ανθρώπους γενικότερα. Ναι, πράγματα που βγάλουμε προς τα έξω, ναι, τούτα, ναι, και στη συμπεριφορά μας. Και κοίταξε, thinking that we're better, we've taken over the world. Ναι. Με τους μαθητές μου μιλάω αρκετά για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και είναι κρίμα να ρωτάς μωρά 15 χρονών τι κάνετε για το περιβάλλον και να σου λένε «δεν πετάμε τα σκουπίδια χαμέ». Το αυτονόητο. Mm. Εκεί είναι. How about how many clothes you buy a year? How much water you use? How much plastic you use? Ακόμα και how much meat you eat. Ναι, γιατί και εκείνο είναι πολύ σημαντικό και ζούμε σε μια κοινωνία που είναι full κρεατοφαγική. Yes. Ναι, και νομίζουν ότι την ώρα που να τους πάρεις τη σούβλα μέσα από το τέτοιο, χάθηκε ο κόσμος. Ναι. Ενώ στην Κύπρο είμαστε τόσο blessed, τόσο ευλογημένος τόπος με το λουβί που το αγαπώ, το ξυκούνι, το κολοκάσι, εγώ αγαπώ τα τούτα τα πράγματα. Είμαι χορτοφάγος και επιστρέφω σε αυτό το σημείο, όταν σου λέω είναι unnatural, το πρώτο πράγμα που έμαθα με το ταξίδι μου με τον καρκίνο, είναι ότι το κρέας είναι απαγορευτικό. Ναι. Εν μας κάνει καλό.
τοξίνες, ένα σωρό πράγματα. Ναι, γιατί και ειδικά... δεν είναι και ο τρόπος που μεγαλώνουν καλώς. Ναι, ναι. Πλέον δεν είναι το κρέας που θα πάρεις από... Που ξέρεις το όνομά του. Από το βοσκό, ναι, ο οποίος είναι λίγο έξω από την πόλη. Και το... Πλέον βλέπεις ότι φτιάχνουν, δηλαδή σου λέει μέσα σε 1-2 εβδομάδες το κοτόπουλο από... Baby, ναι, είναι έτοιμο να γίνει κότα και να διφάς. Κότα, ναι, ολόκληρη. Scary. Λίγο scary, τούτο, που καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει... Κάτι δεν πάει καλά, αλλά τούτο το πράγμα επιστρέφει σε εμάς. Ναι, ναι. Ναι, ενώ έχει τύχει να... έσωσα 2 τσουράκια. Τσουρα. Και κάποια στιγμή είχα πάει να μαζέψω αγρέλια. Ναι. Και ήταν ένας βοσκός που ήταν τύπου πολλά ξεκάθαρος, ότι α, έχω αυτά. Να τα δώκω να τα κρατήσουν 100 μέρες και να τα σφάξουμε το Πάσχα. Αρσενικά. Αυτή είναι η μοίρα τους για τα αρσενικά. Ναι. Και τα θηλυκά τα έχουμε για γάλα και για να αναπαράγουν και τα αρσενικά τα τρώμε. Κρέας. Παναγία μου. Και τούτο το πράγμα μου το είπε καθώς κρατούσα εγώ 2 τσουράκια μιας εβδομάδας πάνω μου. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Σηκώθηκα η ώρα 6 το πρωί, πήγα στην κοκκινοτριμηθιά. Μέσα σε ένα Fiat 500 που οδηγούσα τότε, για να φορτώσω 2 τσούρες. Τόσες μπορούσα να σώσω. Και μετά δεν ήξερα τι να τις κάνω. Ναι. Και ευτυχώς είχα έναν μαθητή, να είναι καλά το παιδί, που έχει η οικογένειά του φάρμα στο γέρι, ας πούμε, και τα μεγάλωσαν με μπιμπερό. Και τώρα τα τσουράκια μου είναι στο Camel Park, γιατί να είναι καλά και εκείνος ο κύριος ο υπεύθυνος εκεί πέρα, που τα δέχτηκε, τα στήρωσε, τα έβαλε μαζί με τα άλλα ζώα. Αλλά ναι, ο λόγος που δεν τρώω κρέας είναι για την υγεία μου, ναι, και για τα ζώα και για το περιβάλλον. Πολλοί λόγοι για να μην τρώμε κρέας, ναι, και θέλω τυφλούμε σε πάρα πολλούς από αυτούς. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι με το που περνάς κάτι σοβαρό σε θέμα υγείας, όπως αυτό που πέρασα εγώ, η πρώτη συμβουλή είναι όχι κρέας. Ναι. Έναν τυχαίο. Θυμούμε και πέρσι, εκείνη την περίοδο που το περνούσες, κάτι που μου είσαι πει πάλι και κάτι μου εντυπώσει, με το μήλο. Λέεις μου ένα μήλο. Νομίζω ότι εντός τόσο αθώο, ναι, όμως το κερί που έχει έξω, ναι, ναι, για, ναι, να δείχνει έναν ωραίο γυαλιστερό, ναι, μήλο, μπορεί να σου κάνει κακό. Ναι. Και ξέρεις τι, εν υπερασπίζομαι τα άκρα. Εν πιστεύω ότι εν πρέπει να φάεις ποτέ κρέας. Αλλά you can cut down and help, you can cut down και να βοηθήσεις τον εαυτό σου, να υπάρχει μια επαφή με το φαγητό μας, να το ευχαριστήσει. Δηλαδή, όταν παλιότερα όταν κυνηγούσαν και σε φυλές, ας πούμε, στον Αμαζόνιο, they would pray and they would thank εκείνο το πράγμα, yeah, και δεν θα πετούσαν τίποτα. Ναι, they would make the most of it. Και δεν ήταν κάθε μέρα. Ναι. Αλλά είναι τόσο εύκολο μέσα στην κοινωνία που ζούμε. Και να το πάρεις και να το πετάξεις μετά. Ναι. Ό,τι μην. Ναι. Δεν έχει αξία εκείνη η ζωή. Εν κρίμα. Ναι. Άρχισα να το σκέφτομαι τον το πράγμα όταν έβλεπα όλα τα petitions που ήταν για τους σκύλους. Πού είναι, σε ποια χώρα που τους τρώνε. Στην Κίνα. Στην Κίνα νομίζω, ναι. Και έλεγα, ας πούμε, α, οι σκύλοι, ναι, αλλά το γουρούνι, το κατσίκι, η αγελάδα, ναι, όλα. Ναι. Ένας δεν μπορεί να κάνει την αλλαγή, όμως σιγά σιγά τουλάχιστον να περάσει στην κουλτούρα. Ξέρω, πες το στην Γκρέτα εκείνο, ότι ένας δεν μπορεί να κάνει την αλλαγή. Γιατί εκείνη η μητσά, like, hats off. Ναι. Παρέτησε το σχολείο. Γιατί αφορά το μέλλον της. Η εκπαίδευση. Τι μας μαθαίνουν πλέον. Ιστορία. Έρχονται οι μαθητές μου, κυρία, έχω τόσα να μάθω. Τελειώνουν το σχολείο, δεν θυμούνται τίποτε. Δεν υπάρχει σαν εκπαίδευση. Practical. Σου μαθαίνει κανένας να κάνεις τη φορολογία σου. Κανένας. Πράγματα καθημερινότητα, ενώ μαγειρική. Πράγματα που απασχολούν τον κόσμο, εκ των πραγμάτων. Μαγειρική, καταλαβαίνεις, ενώ για να μάθω να φάω πρέπει να είναι μέσα από την οικογένεια, αν είμαι τυχερή, αν το έχω σαν ταλέντο, αλλά basic skills for survival δεν υπάρχουν. Ας μάθουμε τι έγινε το 1821 και ας αναμίσουμε την ελληνική σημαία μέχρι τώρα για να λέμε ότι είμαστε πιο Έλληνες από τους Έλληνες. Ναι. Καταλαβαίνεις. Άρα πιστεύεις ότι εντούτα τα βασικά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να...
εξελίξω λίγο. Λίγο το... Πρέπει να επιστρέψουμε λίγο στις ρίζες μας. Στο τι μας κάνει ανθρώπους. Πιστεύω ότι ένα lockdown every now and then, καλό θα μας κάνει, κακό δεν θα μας κάνει. Λίγο να ερχόμαστε αντιμέτωποι με τους δαίμονες μας, να δουλεύουμε με τον εαυτό μας, να ησυχάσει και λίγο η φύση. No problem, no harm done. Θα ήταν ωραίο να επιλεκτικά να συμβαίνει. Και εκείνο όμως, και εκείνη η περίοδος ήταν τόσο έντονη συναισθηματικά, γιατί είχες όλο τον κόσμο χωρισμένο στα δύο. Οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολίαστοι. My God, εχθροί. Άτομα να χάνονται, να χάνονται φιλίες because of that. Whatever happened to freedom of choice. Να έχει ο καθένας την ελευθερία να κάνει αυτό που πιστεύει, χωρίς να μπαίνει στα χωράφια του άλλου. Και να υπάρχει μια αλληλεγγύη και ένας σεβασμός. Δικό σου σώμα, φίλε μου. Θέλεις να το κάνεις, κάμε το. Θέλεις να το κάνεις, μεν το κάνεις. Σωστό. Και τούτον ισχύει σε όλους τους τομείς. Σε όλα. Ένα σεβασμός. Σε όλα. Σεβασμός και αγάπη. Πούντους. Είμαστε εδώ to preach. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Σε πήρα μονότερμα. Είπες τα τόσο ωραία. Thank you. Ευχαριστώ για τις κουβέντες μας. Νομίζω βγαίνουν πάντα αλήθειες. Που ξέρεις τι, δεν έχω κάτι πλέον να χάσω, ούτε έχω ενδιασμούς ή δεύτερες σκέψεις. People need to speak about things. Και όσο υπάρχει διάλογος, τόσο υπάρχει χώρος για improvement. Αυτό είναι. Thank you very much. Εγώ.